Θα αναλύσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Σεβαστάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Σεβαστάκη. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πώς είδατε μέχρι στιγμής τη συζήτηση στη Βουλή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Είχε επιχειρήματα, είχε ένταση, γιατί το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολυετές επίσης, τίθεται πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως είχε και περιφερειακά επιχειρήματα, επιχειρήματα όχι πάνω στο κέντρο των αλλαγών, πάνω στην αιτιοκρατία που οδηγεί στις αλλαγές, αλλά κυρίως ηθικιστικού χαρακτήρα, όπως η συζήτηση γύρω από την αποστροφή του κυρίου Κουτσούμπα. Φοβάμαι ότι το κρίσιμο, η επένδυση η εθνική στην παιδεία δεν είναι τωρινή, είναι πολυετής, είναι πολλές δεκαετίες η εθνική επένδυση στην παιδεία. Δεν έχουμε υψηλή παραγωγή, αλλά έχουμε παραγωγική ποιότητα, αλλά έχουμε υψηλή παιδεία και μάλιστα εξάγουμε προσωπικό που μορφώθηκε, που καταρτίστηκε, που επαναμορφώνεται, ανακαινίζει τις γνώσεις του, το εξάγουμε. Αυτό είναι η φυγή των εγκεφάλων από την Ελλάδα που δεν υπάρχει η παραγωγική συνθήκη για να τους κρατήσει. Λοιπόν, αυτή η πολυετής επένδυση αμαυρώνεται, περιθωριοποιείται, παραμορφώνεται από την πολιτική αφήγηση. Παράδειγμα, τα πανεπιστήμια έχουν υψηλότερου επίπεδου διπλωματικές, υψηλότερου επίπεδου μεταπτυχιακές και διδακτορικές φάσεις των σπουδών. Έχουν δηλαδή πνευματική παραγωγή με πολύ λίγα χρήματα. Πολύ λίγα χρήματα. Τι αφηγούμαστε εμείς για τα πανεπιστήμια επί πάρα πολλές δεκαετίες? Επεισόδια ή τον καμένο κάδο της Παρασκευής, όπως έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, έχεις κάνει μια εθνική επένδυση και την έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Κατά ψέματα, ανεξαρτήτως διαφορών, όλες οι κυβερνήσεις επένδυσαν στην τριτοβάθμια και ιδεολογικά και οικονομικά. Ιδρύθηκαν γνωστικά, καινούργια γνωστικά αντικείμενα, καινούργιες πανεπιστημιακές σχολές. Αιμοδοτήθηκε η ελληνική περιφέρεια με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτά δείχνουν μια επένδυση εθνική. Πώς την υπερασπίζεσαι, αμαυρώνοντας και παραμορφώνοντας την εικόνα της? Κατά τη γνώμη μου, είναι μια ολέθρια τακτική για μικροπολιτικούς λόγους που στο τέλος βυθίζει το μορφωτικό αίτημα που τάει σε πάρα πολλές γενιές να φύγεις, να μάθεις γράμματα για να ξεφύγεις. Αυτό ήταν το μορφωτικό αίτημα. Το ακυρώνει και το αδρανοποιεί, κατά τη γνώμη μου, για λόγους ελάσσομους πολιτικής σημασίας. Τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια πώς τη διαβάζετε? Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα ευδοκιμήσουν και επίσης ότι η κυβέρνηση παρακάμπτει το Σύνταγμα. Αυτό δεν το λέει μόνο ο Τσίπρας, το λένε πάρα πολλοί, ότι παρακάμπτει το άρθρο 16 και αυτή την εκτίμηση μπορεί κανείς να την δεχτεί ή να μην τη δεχτεί, αν θα ευδοκιμήσουν ή όχι. Η αγορά ελληνική είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά ορισμένες θεμελιώδεις αντιφάσεις δεν μπορούμε να μην τις να μην εξακολουθήσουμε να τις θέτουμε εφόσον δεν τις απαντά το πολιτικό σύστημα και ιδίως η κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη, θέλεις υψηλές επιδόσεις, βάζει μάλιστα και την ελάχιστη βάση εισαγωγής ως προϋπόθεση, πράγμα που μείωσε την δύναμη ορισμένων τουλάχιστον περιφερειακών πανεπιστημίων. Απ' την άλλη μεριά λες όχι και αυτοί που δεν περνάνε να έρθουν. Σημαίνει δηλαδή ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής ήταν μια απλή πρόφαση που δεν τη στηρίζεις τώρα, γιατί λες όχι απλώς δεν με ενδιαφέρει η βάση εισαγωγής, αλλά αν το μητρικό ίδρυμα δεν έχει καμιά προϋπόθεση ποιοτική αλλά μόνο οικονομική, δεκτός ο φοιτητής. Θέλουμε ένα πολλαπλασιασμό του φοιτητικού κόσμου ή μια μείωση? Εγώ είμαι υπέρ να δώσεις μόρφωση με πολλούς τρόπους, αρκεί να ακούν έναν ενιαίο κώδικα, όχι να έχουμε πολλές
πολλά προφίλ, πολλές διαφορετικές στάθμες και οι αξιολογήσεις και οι ιεραρχήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις απαντήσεις δεν τις δίνει ούτε η συζήτηση, δεν τις έδωσε ούτε η συζήτηση στη Βουλή και πολλές φορές παίρνει και τραχιά χαρακτηριστικά, εκτραχύνεται, γιατί έτσι είναι η τελετουργία η κοινοβουλευτική, να έχει και τέτοιες πλευρές. Θα θέλαμε και το σχόλιο σας, κύριε Σεβαστάκη, για τους sugar daddies που είπε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας και την όλη αντίδραση που υπήρξε. Κοιτάξτε, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έχει μια αδρότητα στις διατυπώσεις του, μερικές μάλιστα από τις οποίες ήταν απολύτως αποδεκτές από την κυβερνητική πλευρά για πάρα πολλά χρόνια, όταν έκανε σκληρότατη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του συστήματος κλπ. Ποιο είναι το κέντρο όμως του προβλήματος? Είναι ότι αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα δάνεια, τα φοιτητικά δάνεια είναι εκτός κάθε κλίμακος. Δεν έχουν ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι να αποπληρώσουν τα δάνεια που πήραν για να σπουδάσουν. Το ίδιο συμβαίνει σε χώρες με υψηλά δίδακτρα στην πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, όπου οι φοιτητές αναγκάζονται να προχρεωθούν. Προσέξτε, πριν δουλέψει χρεώνεται αυτός ο άνθρωπος. Ξεκινάει με ένα χρέος, που σημαίνει ότι οι σπουδές είτε γίνονται ένα πεδίο πολυτέλειας, είτε αντί να παίρνει τους εγκέφαλους, αντί να παίρνει τα ταλέντα, αντί να παίρνει τους ανθρώπους που έχουν μια υψηλή διανοητική ικανότητα, το σύστημα παίρνει απλώς τους εύπορους ή αναγκάζει τους άλλους σε μια οικονομική δουλεία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η τερατοδία, ρωτήστε ή ας ρωτήσουμε έναν υπεύθυνο μιας εταιρείας, μιας καπιταλιστικής, όπως θα έλεγε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επιχείρησης. Εάν τα εργαλεία επιλογής του προσωπικού βασίζονται στην ποιότητα, στη φαντασία, στην επινοητικότητα, σε τέτοιες δηλαδή παραμέτρους, ή αν βασίζονται στο αν ο υποψήφιός του για συνεργάτης είναι εύπορος ή μη εύπορος. Νομίζω ότι είναι προφανές. Τα ταλέντα διαλέγεις. Πρέπει ειδικά μια χώρα αδύνατη, μικρή, με μικρή παραγωγική δύναμη, να διαλέγει τα ταλέντα και να τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν από ένα χωριό, από μια οικογένεια που δεν έχει στηρικτικές δυνατότητες και να φτάσουν πολύ ψηλά δωρεάν. Είναι πολύ ηθικό αυτό το αίτημα. Σε αυτή λοιπόν την πολύ σκοτεινή πραγματικότητα, νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσει το πολιτικό σύστημα. Όχι δίδακτρα, φτηνές σπουδές, άνοιγμα των γνωστικών πεδίων. Δεν θα χάσεις από αυτό. Δόθηκε η εντύπωση, κύριε Σεβαστάκη, ότι η σύγκρουση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια στάθηκε περισσότερο στην κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τι ήθελε να πετύχει η κυβέρνηση και πώς είδατε την άμυνα του ΠΑΣΟΚ? Θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο αδύνατος κρίκος της αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί υπάρχουν και εκφρασμένες απόψεις αποδοχής, ιδεολογικής αποδοχής των μη κρατικών πανεπιστημίων στο εσωτερικό του, και επίσης το ΠΑΣΟΚ ήταν κακά τα ψέματα ο φορέας των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην παιδεία, όχι αυτή που μόνο αυτή την μεγάλη μεταρρύθμιση του 82 που, για την οποία κάγχασε ο κύριος Μητσοτάκης και η οποία άλλαξε το τοπίο, ήταν μια πολύ προοδευτική μεταρρύθμιση, το άνοιγμα των πανεπιστημίων, αλλά και οι μεταγενέστερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες ενήχαν το άνοιγμα και στον ιδιωτικό χώρο, όχι όμως με αυτούς τους όρους του εργολαβικού ανοίγματος. Είχαν πολύ πιο λόγιους και προϋπέθεταν βέβαια και την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το εκλαμβάνει ως αντίφαση, ως αδύνατο σημείο, και γι' αυτό χτύπησε το ΠΑΣΟ. Χτυπάνε συνολικά τον Ανδρουλάκη και προσωπικά και σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι παίζει το πολιτικό παιχνίδι. Τώρα, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τις προετοιμασίες των κομμάτων, η μεγαλύτερη μάχη εκτιμάται ότι θα δοθεί για την δεύτερη θέση.
Για συμβολικούς λόγους, ναι. Αλλά έχουμε πει ότι για λόγους ιδεολογικής και επικρατειακής άθρησης, σύνθεσης, ολόκληρο το σώμα της λεγόμενης και συμβατικά ονοματιζόμενης κέντρο αριστεράς θα πρέπει να ανακαθοριστεί με τόλμη και χωρίς περιχαρακώσεις ή άγχη ταυτότητας. Υπάρχει ένα άγχος πολιτικής ταυτότητας. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι, είναι ελάσσονος σημασίας αυτή η πλευρά. Το θέμα είναι, και θα βοηθήσει και την... και τα πιο λαϊκά στοιχεία, τα πιο κοινωνικά ευαίσθητα στοιχεία της κυβερνητικής πλευράς, αν έχει μια μεγάλη σύνθεση από τις δημοκρατικές ιδιολέκτους. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ότι η σύνθεση βοηθάει όλη την... εμβαθύνει στον εκδημοκρατισμό και επίσης βοηθάει να βγουν τα καλύτερα επιχειρήματα, να συγκροτηθούν οι καλύτεροι... η πιο ισχυρή τεκμηρίωση του πολιτικού λόγου και της πολιτικής πράξης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, όντως υπάρχει σε συμβολικό επίπεδο ο Κασελάκης θέλει να κατά κάποιο πιο τρόπο χειραφετηθεί έναντι της σκιάς του Τσίπρα που κουβαλάει και να επανεγκατασταθεί, να δικαιωθεί από την κατάληψη της δεύτερης θέσης, δηλαδή να συντηρήσει τις δυνάμεις. Η πλευρά του ΠΑΣΟΚ θέλει να κρατήσει το τέμπο μιας ανόδου που είχε ξεκινήσει και από την Φόφη Γεννηματά. Μην το μειώσουμε αυτό, μην το εξαφανίσουμε, αυτή η ανάταξη. Γιατί έχει και μια ιστορική, πώς το λένε, ένα ιστορικό στίχημα θέση. Το ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη με όλα τα θετικά και με τα καθεστωτικά χαρακτηριστικά σχεδόν κόντεψε να εξαφανιστεί. Φορτώθηκε κάτι δυσανάλογα μεγάλο με την ταυτότητά του, αμαυρώθηκε η ταυτότητά του, εκμηδενίστηκαν άνθρωποι, πέρασε ένα Γολγοθά, έχει ξαναχτιστεί το ΠΑΣΟΚ. Στα τελευταία χρόνια έχει ξαναχτιστεί, προσπαθώντας να επικυρώσει μια νέα ταυτότητα, να βρει. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η δεύτερη θέση που θέλει να κερδίσει, ο συμβολικός ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι επικυρωτικός αυτής της μεγάλης στροφής που επιχειρείται αρκετά χρόνια τώρα, της επανίδρυσης. Μιας στροφής που να έχει τα χαρακτηριστικά επανίδρυσης. Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.